Μια νέα πολύ σοβαρή υπόθεση βλέπει το φω τη δημοσιότητα. Ένα 45χρονο πολίτη, υπεράνω πάση υποψία από τη Νέα Ιωνία, βρίσκεται στα χέρια τη αστυνομία, καθώ συνελήφθη από την υποδιεύθυνση δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο Βορείου Ελλάδο, μετά από κατεπήγον σήμα τη Europol, και σε βάρο του σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφορη διαδικασία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων. Στον υπολογιστή του 45χρονου από τη Νέα Ιωνία, σύμφωνα με τι αρχέ, Εντοπίστηκαν τουλάχιστον 34 σκληρά βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών κάτω των 12 ετών, ενώ κατασχέθηκε πορνογραφικό υλικό από το κινητό του. Όπω αποκαλύπτεται, τα ηλεκτρονικά ίχνη του δράστη από την Αιωνία εντόπισαν οι αστυνομικοί τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο τη Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Βορείου Ελλάδο, χρησιμοποιώντα ειδικό λογισμικό. Από τι αρχέ επισημαίνεται πάντω ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Επισημαίνεται ακόμη ότι έχει ξεκινήσει ήδη και για του αποδέκτε του συγκεκριμένου υλικού. Το υλικό πάντω που έχει κατασχεθεί και βρίσκεται στα χέρια των αρχών θα σταλεί στην υποδιεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών Βορείου Ελλάδο για εργαστηριακή εξέταση. Ο 45χρονο πάντω έχει ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα του Βόλου, ζήτησε προθεσμία και σύμφωνα με τι πληροφορίε που υπάρχουν αναμένεται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή στον ανακριτή.